Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε στην κουζίνα μας, εδώ που μαγειρεύονται πάντοτε νόστιμα πράγματα. Σήμερα όμως, λαμβάνοντας υπόψη μας τις έντονες πιέσεις που έχουμε χρονικά κάθε φορά, όλοι εμείς και όλοι εσείς, κυρίως οι εργαζόμενες όμως μανούλες, για εσάς κυρίως αν μιλώ και αναφέρομαι, και για εσάς να ξέρετε ότι φροντίζω να ετοιμάζω συνταγές μαζί με το Θέμα Ρίγα ιδιαίτερες, οι οποίες είναι και νόστιμες και τις απολαμβάνουν μικροί και μεγάλοι και γίνονται στο τσακ μπαμ. Έτσι λέω εγώ για την πίτσα στο τηγάνι. Σωστά τα λέω. Τα λες περίφημα. Τι κάνεις? Όπως κάθε φορά. Είμαι καλά. Καλή εβδομάδα, αγόρι μου, όμορφο. Μουα. Πώς σου πάει το λευκό? Περαστικά και εσένα το... Τι χρώμα είναι? Μην με κάψεις. Τι χρώμα είναι? Τι χρώμα θέλεις να είναι? Θέλω να είναι το πιο ωραίο γλυκό χρώμα. Σου πάει το πιο ωραίο γλυκό χρώμα, Σιέλ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι λίλα. Καμία σχέση. Το λιλά είναι το μοβ. Okay. Είναι απόχρωση αυτή που μπορεί να γίνει και να μοιάζει λίγο. Μοιάζει όμως λίγο τηλεοπτικά με λιλά. Μοιάζει λίγο. Την κλείτωσες. Δεν έχει καμία σχέση. Λοιπόν, μπορεί να μην σου ζητάω. Δεν έχω απαιτήσεις από σένα ούτε υψηλές προσδοκίες ό,τι έχει να κάνει με τον εντοπισμό των χρωμάτων, αν και ξέρω ότι αν ανοίξεις την παλέτα σου δημιουργείς πράγματα. Θέλω όμως σίγουρα να μου πεις. Φωτογραφία. Ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη. Λοιπόν. Ευχαριστούμε όμως για σένα που έρχεσαι κάθε φορά και μας ανοίγεις την όρεξη. Το πόσο ωραία μυρίζει η πίτσα που είναι πάνω στον πάγκο δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Μπορώ όμως να σας πω πώς θα τη πετύχετε και εσείς στο σπίτι σας. Απλά υλικά. Πάμε να δούμε τα υλικά. Λοιπόν, πανεύκολα υλικά υπάρχουν σε ένα σπίτι. Στο δικό μου υπάρχουν και αν δεν τα βρείτε σπίτι σας. Κάντε ντου στο δικό του. Κουδούνι. Θέμος Λένα. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τη ζύμη της πίτσας θα χρειαστούμε αλεύρι, ναι, για ψωμί. Υπάρχει σε μεγάλα σούπερ μάρκετ, αν δεν το βρούμε σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, σε ένα φούρνο της γειτονιάς. Αν πάει ο σύζυγος δεν θα πάρει ποτέ, αν πάει η γυναίκα και είναι χαριτωμένη, ο φούρνερης θα δώσει πολύ πιο εύκολα, να ξέρετε, σταρισμένο. Αχα! Λοιπόν, εννοείται. Λοιπόν, ζάχαρη, αλάτι, εδώ έχουμε μαγιά. Λίγο λάδι, θα βάλουμε τώρα μέσα στη ζύμη. Μαγιά, βάλε χολύπτητο με τη μαγιά. Ζωζεφή. Νεράκι παγωμένο. Δεν είχαμε ζεστό. Δεν χρειάζεται ζεστό νεράκι, γιατί θα αρχίσει να δουλεύει η μαγιά και η μαγιά θέλει να δουλέψει αργότερα στο ψυγείο και στο φούρνο, όχι στο ανακάτεμα. Πώς πω λίγο να πιω πίνε. Τι λες? Τα χέρια μου και το έκανα έτσι, θα το μάλαζα.
να βάλει τα κεράκια σου μέσα. Απλά το κάνω για να μην ρωτεί. Και θα ήθελα να μην δώσουμε πολύ σημασία στη ζύμη σήμερα. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Κοίτα μου τι έχω κάνει για σένα. Έχω σε ένα box μέσα, έτοιμα ζυμάρια. Box! Το λέγατε και στο χωριό σου, το κουτί. Στο καταλαγάρι το κουτί το λέμε box. Το καταλαγάρι! Γιατί? Πού είδε, όχι το καταλαγάρι, το box το αυτό εννοεί. Δίπλα αυτό. Το θέλει. Ναι. Πιστεύω να έχει καμιά επωνυμία. Όχι, βλέπει. Θα χάσω εγώ τη δουλειά μου αυτή τη στιγμή. Δεν κάνει τίποτα, εγώ θα τη χάσω μόνο. Θα τη χάσει. Λοιπόν, βγάζουμε τι ζύμε τη σπίτσα. Μαζί θα πάμε σε τσιότη, τι έπιο. Θα μου πάρει μαζί σου αν φύγει. Όχι. Πού να πάω. Πού. Δεν ξέρω. Δεν ξέρει. Όχι. Πού μπορεί να πάω εγώ κάποια στιγμή. Πού μπορεί να πα. Ρωτάω, πού μπορεί να πάω εγώ κάποια στιγμή. Εγώ απάντησα εδώ. Να διδάξει πανεπιστήμιο. Να. Σε καλυστία. Σε καλό, καλό. Συνέχισε εσύ αυτό που ξέρει να κάνει καλά, και αυτά τα υπόλοιπα. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει τη ζύμη. Γλίτσα την Ιωάννα από τον πολύ ζύμο, μα δεν θέλω να μου ταλαιπωρείτε. Και έχω κάνει μικρές μπαλίτσες. Θα ανοίξουμε τη ζύμη μέσα στο τηγάνι. Mm. Λίγο στα χεράκια μας πρώτα να την βοηθήσουμε. Βοήθησε την. Είναι οι πρώτες βοηθείς, γιατί το πρώτο πράγμα που έκανες ήταν να το ανοίξεις. Ναι, είναι οι πρώτες βοηθείς στην πίτσα, σωστά. Λοιπόν. Okay, θα δείτε πώς μέσα σε 4 λεπτά έχει γίνει η πίτσα έτσι. Okay. Λοιπόν, πάμε. Στο τηγάνι πάνω, σαλτσούλα. Τέλεια. Απλώστε μου τη λίγο, παρακαλώ πολύ. Και από πάνω θα βάλουμε μετά μοτσαρέλα για πίτσα. Έλα, καλή μας κάμερα, δείξε λίγο τη διαδικασία στο τηγάνι. Δεν θες άλλο, άλλο ζουμάκι, άλλη σαλτσούλα. Έλα, βάλω ακόμα λίγο. Χρειάζεται λίγο. Πρέπει τι λυπάσαι. Εδώ είμαστε. Τέλεια. Και από πάνω βάζουμε τυρί. Εννοείται ότι μπορούμε να βάλουμε όσο ζύμη θέλουμε στο τηγάνι, μην βάλετε πάρα πάρα πολύ. Ανάλογα το μέγεθος του τηγανιού, θα είναι και το μέγεθος της ζύμης. Πολύ ωραία. Μοτσαρέλα. Απλώνουμε. Και απλά περιμένουμε να ψηθεί από την κάτω πλευρά. Τίποτα άλλο. Πολύ εύκολη συνταγή. Ιωάννα μου, αν είχα τηγάνι επαγγελματικό, δηλαδή δεν ήταν ξύλινο, ήταν όλο μεταλλικό, όπως ήταν, το σήκωναμε το τηγάνι και το πετάγαμε μέσα στο φούρνο. Δεν το πετάγαμε, το εναποθέταμε στο φούρνο. Θα κυριολεκτείς, θα ακριβολογήσεις να μιλάς στις φίλες μου. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, ναι. Στις νοικοκυρές, μη σφρουτζουλίστε τίποτα. Τι να μην κάνουνε. Σφρουτζουλάω. Δηλαδή. Α, ιδιωματισμός της Ηπείρου αυτός, να ξέρετε. Σημειώστε το με αστερίσκο. Το πετάω με φόρα, αλλά και δεν με νοιάζει κιόλας. Σφρουτζούλησα, κατάλαβες, το πέταξα. Έκανα αυτό το που λέμε τασό, επανάσταση. Δηλαδή το πήρε. Μη λες τέτοια, δεν είπα τέτοια. Άμα τώρα το συνοδευτεί από αυτό, αυτό είναι δικό σας θέμα. Είναι καθαρά στη δική σας δικαιοδοσία και ευχέρεια. Βεβαίως, να σας πω κάτι. Κάντε ό,τι θέλετε στην κουζίνα σας. Δικαίωμά σας, δική σας είναι η κουζίνα, εσείς θα την καθαρίσετε μετά. Εμείς δεν επεμβαίνουμε. Το πιάσε το νεράκι σου. Το έπιασε το νεράκι μου, είναι γλώσσα όμως, είναι δροσερό. Ροδάνη σήμερα. Ρήτορας. Ρήτορας. Από το ρέο του νερού. Λοιπόν, τι γίνει εδώ. Περιμένουμε. Έλα καλή μας κάμερα πάλι. Έλα κοντά να δεις. Πολύ κάλεσμα απευθύνει την κάμερα. Πολύ, 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 πολύ. Αρχίζω και ανησυχώ. Έχουμε καλή συνεργασία. Βλέπετε από κάτω. Βλέπουμε ότι αρχίζει και αλλάζει ψήνεται. Χρώμα. Ροδοκοκκινίζει. Είναι αρκετά, δεν χρειάζεται να ψηθεί άλλο με το τηγάνι. Την ξανασηκώνουμε και την πετάμε και αυτή. Την εναποθέτουμε και αυτή μέσα στο φούρνο. Τη σηκώνουμε πρώτα και μετά την καταλάβατε. Πάμε. Ναι.
για τις μανούλες τις οποίες μάλωνες πριν. Μεταξύ αυτών. Μαλώνω μόνο τη δικιά μου μητέρα, μόνο. Ναι, αλλά η μάνα σου εκπροσωπεί το σύνολο της γυναικείας της, του γυναικείου πληθυσμού. Της Ελληνίδας μάνας. Εσύ εκπροσωπείς, κυρία Έφη, το σύνολο να ξέρεις. Τι γίνει με αυτό. Α, με το που τα κόβεις άρχισε να τη τσιρίζει. Κάτι έκανες λάθος εσύ. Μόνο εγώ. Ακόμα λίγο τυράκι. Του βάζεις το τυράκι. Θα το διορθώσω το λάθος που έκανα όμως. Να, εδώ. Δεν υπάρχει λάθος. Προσέξτε, μην αρπάξει από κάτω. Αυτό άρπαξε λίγο. Αν συμβεί αυτό, τι κάνουμε. Εντάξει. Δεν τρέχουμε. Το πέταμε πώς είναι. Όχι, το βγάζουμε στην άκρη να μην ψηθεί άλλο. Να μην καίγεται άλλο το τηγάνι. Λοιπόν, θες να δοκιμάσουμε. Θέλω να δοκιμάσουμε. Τάσο, σήμερα δεν με ακολουθείς. Νιώθω μια ανησυχία. Δεν πειράζει. Θα τη νιώθω μόνιμα από ό,τι φαίνεται. Τάσο, λέει, αγάπη μου. Break λένε, break λένε. Και στη δουλειά σου, λεβέντη μου. Μήπως έχω μπει, εδώ. Λοιπόν. Περαστικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ για άλλη μια φορά. Μία πίτσα στο γραφείο του καλού μεσημεριού. Αν δεν τη βρω, Τετάρτη δεν θα είσαι εδώ. Παρέσοντά σε. Γεια σου, Θεέ μου, Ρίγα. Γεια σου, Ιωάννα μου. Γεια σου, αγάπη μου. Γεια.